Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλή σας μέρα. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε, να διευκρινίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι διδάσκαλο ή καθηγητή, ούτε θεολόγο. Άλλωστε, διδάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Εμείς πιστεύουμε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μαθητάς, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και με την βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον Γιώργο από την επαρχία. Αγαπητοί αδελφοί, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση η οποία με απασχολεί. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πολλοί πιστοί οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο. Για ποιο λόγο και πώς εξηγείται όταν μέσα στην Εκκλησία φυσήξει ένας πολύ δυνατός άνεμος, άλλοι χριστιανοί να μένουν ακλόνητοι και μετακίνητοι στη θέση τους και άλλοι να κλονιστούν επικίνδυνα ή ακόμη να ξεριζωθούν? Και δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι σπαρμένοι επί τα πετρώδια. Μπορεί και αυτοί που σε μια πολύ δυνατή θύελλα να ξεριζώθηκαν να είχαν πολλά χρόνια στο Χριστό και στην πίστη. Γιατί άραγε άλλοι χριστιανοί να έχουν βαθιές ρίζες και άλλοι λιγότερο βαθιές? Τι είναι αυτό που καθορίζει το πόσο μεγάλο είναι το βάθος των ριζών ενός χριστιανού? Ο Κύριος να σε ευλογεί πάντοτε. Αγαπητέ Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η ερώτησή σου. Γιατί κάποιοι είναι τόσο στερεοί και αμετακίνητοι και γιατί άλλοι δεν είναι? Το πρώτο βέβαια είναι να αναφερθούμε σε αυτούς που είναι η καρδιά τους έχει πέτρες και ο Λόγος του Θεού, όπως αναφέρεις και εσύ, έχει σπαρθεί στα πετρώδη, όπου με τον πρώτο διωγμό, επειδή δεν έχουν ρίζες πολλές, με τον πρώτο διωγμό σκανδαλίζονται και φεύγουν. Όμως η ερώτησή σου είναι για τους υπόλοιπους που μένουν. Να δούμε από το Λόγο του Θεού, διαβάζω από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, το δεύτερο κεφάλαιο και το έξι εδάφιο. Αναφέρεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. «Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε μη σας ξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων και κατά τα στοιχεία του κόσμου και ηχή του Χριστού. Διότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας». Η προτροπή αλλά και η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για τους ανθρώπους να είναι εριζωμένοι. Πού όμως? Ξαναδιαβάζω λοιπόν σιγά σιγά. «Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν», τον παραλάβαμε μέσα από το Ευαγγέλιο να κατοικεί μέσα μας, έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας, γίναμε δούλοι του Θεού. Λέει λοιπόν, «καθώς παραλάβατε τον Ιησούν Χριστόν, μέσα σε Αυτόν περπατάτε». Μέσα σε Αυτόν, στην παρουσία Του περπατάτε. Και τότε θα είστε εριζωμένοι και επικοδομούμενοι είναι αυτό. Όταν περπατάτε μέσα στο Χριστό, θα είστε εριζωμένοι
και επικοδομούμενοι σε αυτόν και στερεούμενοι στην πίστη. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που περπατάει μέσα στο Χριστό? Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους για τους ανθρώπους οι οποίοι αναγεννήθηκαν. Βαφτίστηκαν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών, έλαβαν και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τώρα η εντολή είναι ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό ανευ το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Άρα μιλάμε για ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι στερεωμένος και θα φτάσει μέχρι το τέλος με τα βεβαιότητας? Για να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Στο 6ο κεφάλαιο και στο 22ο εδάφιο, που νομίζω ότι είναι ένα εδάφιο κλειδί για την πνευματική μας ζωή και για το ρίζωμά μας μέσα στο Χριστό και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά τώρα, αδελφοί, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωή αιώνιο. Να λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος όπως διαβάσαμε και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, περπατάει εν αυτό. Είναι αυτός που ελευθερώθηκε από τον κόσμο, από την αμαρτία, από το διάβολο. Ελευθερώθηκε από τον παλαιόν του άνθρωπο, καθώς απεκδίθη το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, ενεδύθη Χριστό με το βάφτισμα εν ύδατι, έλαβε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο ήλθε πάνω του, αλλά τώρα είναι απαραίτητο, ελευθερωμένος από την αμαρτία, να δουλώσει τον εαυτό του εις τον Θεό, γιατί τότε θα έχει τον καρπό του εις αγιασμόν και το τέλος του η ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι ελευθερωθήκαμε από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, από όλα και μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του ελευθερωμένους και Αγίους, αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε και εμείς τη δική μας απόφαση. Τώρα πια ελεύθεροι από όλα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ελεύθερος ον πάντων, ελεύθερος από όλα, εδούλωσα τον εαυτό μου εις τον Θεό και εις πάντας. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ριζώνει στην Εκκλησία είναι αυτός που παίρνει την απόφαση ότι αν και τον ελευθέρωσε ο Θεός από όλα, αυτός γίνεται δούλος, ελεύθερος όν, γίνεται δούλος του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Δεν είναι δυνατόν δέντρο καλό να κάνει κακό καρπό, ούτε είναι δυνατόν δέντρο κακό να κάνει καλό καρπό. Ο καρπός λοιπόν αυτού του αδελφού, αυτού του χριστιανού, που ζει αυτή την όμορφη πνευματική ζωή, ελεύθερος από την αμαρτία και τον κόσμο, τον πρόσθεσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και τώρα δουλώνει τον εαυτό του εις τον Θεό, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι Κύριος του και Θεός του είναι ο παντοδύναμος Θεός και αυτός είναι υποχρεωμένος, καθώς απόλυτος κυρίαρχος στη ζωή του είναι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, είναι υποχρεωμένος και μάλιστα με χαρά, εκουσίως, με δοξολογία, να είναι δούλος του Θεού. Δηλαδή, ο Κύριος του να είναι ο ποιμένας ο καλός, αλλά ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος του και ο Θεός του. Κύριος του και αυτός δούλος. Θεός του και αυτός πρόβατο της βοσκής του. Και δούλος είναι αυτός που εξαρτάται απόλυτα από τον Κύριό του. Ο Κύριός του έχει εξουσία ζωής και θανάτου και επί πάντων των υπαρχόντων του. Αλλά το σημαντικότερο, υποτάσσεται και υπακούει κατά πάντα ο δούλος τον Κύριό του. Όπως είπε ο εκατόνταρχος τον Ιησού Χριστό, και εγώ είμαι υπό εξουσία
και λέω σε αυτόν τον στρατιώτη πήγαινε και πάει, έλα και έρχεται. Και στον δούλο κάνε αυτό και κάνει. Αυτή είναι η σχέση του εριζωμένου χριστιανού που επικοδομείται με τον Χριστό και στερεώνεται στην πίστη σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και ποια είναι η παγίδα? Προσέχει δε να μην τον εξαπατήσει κάποιος, ο διάβολος, με τα παιδιά του, με τους δούλους του, με τις θεωρίες του, με τις απόψεις του, με τις φιλοσοφίες του, γιατί θέλει να πλανήσει υδρατών και τους εκλεκτούς. Αλλά αυτός ο δούλος του Χριστού είναι στερεωμένος, εριζωμένος, αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού, στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, καθώς έχει αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό Κύριό του και Θεό του. Και τον εαυτό του έχει αποδεχθεί ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού και υπηρέτης των αδελφών του και της Εκκλησίας. Αλλά ακόμη στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και μάλιστα στο τρίτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο λέει κάτι αντίστοιχο. Διαβάζω από το 14, 15, 16, 17 και 18 και 19. «Δια τούτο κάμπτω», λέει ο Απόστολος Παύλος, «τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης αυτού πρώτον, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων». Είναι ανάγκη λοιπόν, και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος προς τον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, να μας δώσει κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να πάρουμε δύναμη να κρατεωθούμε δια του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτό είναι έργο του Θεού, το οποίο εξητάμε και για το οποίο προσεύχεται τότε ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία των Εφεσίων, σήμερα όμως προσεύχεται ο Χριστός για σένα και για μένα, για μας. Να λάβουμε δύναμη στον εσωτερικό άνθρωπο δια του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές μας. Αν πάρουμε δύναμη δια του Πνεύματος Αγίου, αυτή είναι η πνευματική ζωή, η πορεία του χριστιανού. Αν πάρουμε δύναμη με την επίσκεψη, με το βάφτισμα, με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα μπορέσει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα στις καρδιές μας, όχι να μας επισκέφτεται, να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας ο Χριστός δια της πίστεως μας. Και έτσι θα μπορούμε, εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να το δεύτερο χαρακτηριστικό. Ριζώνω και θεμελιώνομαι με την αγάπη που έχει ο Χριστός σε μένα και εγώ προς τον Χριστό, καθώς η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Και ο Απόστολος Θωμάς είπε, είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο Ιησούς Χριστός, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Γιατί σε εμάς Κύριός μας και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Εξ όλης της καρδιάς μας, ψυχής μας, διανοίας μας και δυνάμεώς μας. Αγαπήσουμε λοιπόν Κύριον τον Θεόν μας, τον Ιησού Χριστό, με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη. Και αυτό θα μπορέσει να γίνει μόνο όταν λάβουμε δύναμη, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω μας. Ώστε να κατοικήσει λοιπόν ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές μας, είναι αυτό που διαβάσαμε και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το ξαναδιαβάζω, καθώς παρελάβατε λοιπόν τον Ιησού Χριστό, εν αυτό περιπατείτε. Να κατοικήσει λοιπόν ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας για να περπατάμε σε Αυτόν, ώστε να μπορέσουμε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβουμε με όλους τους Αγίους το πλάτος, το μήκος και το βάθος και το ύψος. Να έχουμε αποκάλυψη. Όχι μόνο των ορατών, αλλά και των αοράτων. Όχι μόνο της επιφάνειας, αλλά και του βάθους. Του βάθους των πνευματικών.
Και τότε θα γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση, εάν δεν κατοικεί μέσα μας ο Ιησούς Χριστός στις καρδιές μας δια της πίστεως, ώστε να είμαστε εριζωμένοι και τεθελμιλιωμένοι μέσα στην αγάπη του Χριστού. «Μείνετε εν τη αγάπη μου», λέει ο Ιησούς Χριστός, και τούτο δεν μπορεί να γίνει αν δεν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Άρα λοιπόν θα γνωρίσουμε τότε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση και θα πληρωθείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αυτός λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, είναι ο χριστιανός που έχει βαθιές τις ρίζες μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Χριστό, μέσα στην παρουσία του Θεού. Να το επαναλάβω μόνο με τη χάρη του Χριστού. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, που είναι η πορεία του χριστιανού, είναι το ρίζωμα του χριστιανού μέσα στο Χριστό, η θεμελίωση του χριστιανού μέσα στο Χριστό, είναι η πνευματική πορεία που ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο που το ζητάει, που το θέλει, που το επιθυμεί, και είναι αυτό ακριβώς, ξαναδιαβάζω, που είπε ο Απόστολος Παύλος. «Δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου μόνη σου Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού». Προσεύχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τότε για τους Εφεσίους, ο Χριστός τώρα για μας, να μας δώσει ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, πρώτον τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ο εσωτερικός άνθρωπος να κρατεωθεί, όχι η σάρκα, ο εσωτερικός άνθρωπος να κρατεωθεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός. Τότε μόνο μπορεί να κατοικήσει ο Χριστός, όταν κρατεωθεί ο εσωτερικός άνθρωπος δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, τότε μόνο μπορεί να κατοικήσει ο Ιησούς Χριστός μέσα στις καρδιές μας, δια της πίστεως μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για την εμπιστοσύνη μας στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Και τότε θα μπορέσουμε να είμαστε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τα πάντων των Αγίων, το πλάτος, το μήκος και το βάθος και το ύψος. Να γνωρίζουμε τα πάντα, να έχουμε αποκάλυψη, να έχουμε όραση Θεού. Να μην βλέπουμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Να μην περπατάμε δια της όψεως, αλλά δια της αποκαλύψεως και της οδηγίας και της κυβέρνησης του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε θα γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Μια αγάπη που δεν περιγράφεται. Και θυμάμαι κάποτε είχα προσευχηθεί στον Κύριο και λέω: «Κύριε, ποια είναι αυτή η αγάπη? Ποια είναι αυτή η αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση? Την έχω γνωρίσει, θα την γνωρίσω, πώς είναι, τι είναι?» Και ο Κύριος με έφερε σε έκσταση και βρέθηκα μέσα σε ένα κουκούλι με ταξοσκόλικα και ταυτόχρονα μέσα σε ένα αυγό, υποθέτω, από κότες. Και μέσα εκεί ήμουνα ζεστά, ήμουν όμορφα. Αλλά ήρθε ο καιρός που άρχισα να χτυπάει αυτό το κοτοπουλάκι μέσα, το κάλυφος, το κέλυφος του αυγού, και με τα ξοσκόλικας να τρυπάει το κουκούλι. Και ενώ και όταν τα κατάφερε και βγήκε έξω, τότε βρέθηκε σε ένα άλλο περιβάλλον μοναδικό, υπέροχο, καταπληκτικό. Όπως το βλέπω εγώ με τα ξοσκόλικα, σε μια περαντοσύνη. Και κατάλαβα ότι όταν θα έρθει ο καιρός κάποια στιγμή που θα μας αυξάνει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, θα γνωρίσουμε αυτή την απεραντοσύνη της αγάπης του Χριστού. Ο Θεός θα μας βοηθήσει.
Και τότε θα πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα της θεότητος, ένας άνθρωπος στερεωμένος, ριζωμένος στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με την επόμενη ερώτηση του Γιάννη. Αγαπητοί αδελφοί, γεια σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο να εργαστεί έργον Ευαγγελιστού, ενώ το έργο του με βάση τις επιστολές περιγράφεται ως ποιμαντορικό, καθώς και οι επιστολές γνωρίζουμε ότι θεωρούνται ποιμαντορικές? Ποια ήταν η διακονία του Τιμόθεου? Μήπως δεν είχε μόνο μία διακονία? Ο Τιμόθεος χειροτονούσε επισκόπους και διακόνους? Φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού αν ήταν παντρεμένος ή αν ήταν πρεσβύτερος. Αγαπητέ Γιάννη, αν πάμε στην επιστολή προς Τιμόθεο την πρώτη στο 4 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, θα δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο. Μην αμελείς το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ και το οποίο εδόθη σε διαπροφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ακόμη, πάλι για τον εαυτό του, λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του για τον Τιμόθεο, πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6 εδάφιο, για την οποία ενητίαν σε υπονθυμίζω να αναζωπηρήσει το χάρισμα του Θεού το οποίο είναι εν σύ για τις επιθέσεως των χειρών. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που αναφέρει στην επιστολή προς Κορινθίους στο 16ο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Διαβάζω. «Και αν έλθει ο Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν, ας μην εξουθενήσει αυτόν». Εργάζεται το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν βλέπουμε λοιπόν πουθενά τον Τιμόθεο να είναι παντρεμένος, δεν το αποκλείουμε. Δεν βλέπουμε τον Τιμόθεο να είναι πρεσβύτερος, θα δούμε. Αλλά βλέπουμε να είναι ένας νεαρός, ο οποίος μεγάλωσε στα Λύστρα. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας, η μητέρα του ήταν Εβραία. Πίστεψε η γιαγιά του και η μητέρα του. Του δίδαξαν από βρέφους, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα Ιερά Γράμματα, και στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι ο Απόστολος Παύλος, περνώντας από την περιοχή του, νέος πλέον ο Τιμόθεος, ζηλωτίστα πνευματικά, τον πήρε μαζί του, και ο Τιμόθεος και ο Σίλας ήταν οι πιο πιστοί σύντροφοι του Αποστόλου Παύλου σε όλα τους τα ταξίδια, μέχρι που πέθανε, μέχρι την ηλικία των 68 ετών. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την αγάπη που είχε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο μέσα από τις δύο επιστολές του που έστειλε προσωπικά σε αυτόν. Εκείνο που φαίνεται μέσα από τις επιστολές ότι ήταν μεταβεβαιότος ευαγγελιστής και πιθανόν, γιατί είπε ότι εργάζεται όπως εγώ, να ήταν και Απόστολος, απεσταλμένος αν όχι του Χριστού, εξάπαντος της Εκκλησίας και των Αποστόλων και του Παύλου, αλλά επιπλέον να ήταν και διδάσκαλος. Ήξερε πια το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, μην ξεχνάμε, ήταν Απόστολος κατά την ομολογία του, κήρυκας, ευαγγελιστής δηλαδή, και διδάσκαλος των εθνών. Δεν ήταν ποτέ ποιμένας, ούτε πρεσβύτερος, ούτε προφήτης, παρόλο που είχε πολύ στενή σχέση με το Θεό και είχε προφητικό λόγο, αλλά ο ίδιος δεν αναφέρει για τον εαυτό του ή δεν φαίνεται πουθενά ότι ήταν προφήτης με διακονία προφήτου. Ο Τιμόθεος μοιάζει να είχε το ίδιο έργο με τον Απόστολο, με τον Απόστολο Παύλο. Πιθανόν μπορούμε να τον θεωρήσουμε Απόστολο, σίγουρα ευαγγελιστής και σίγουρα διδάσκαλος. Εργαζόταν λοιπόν όπως ο Απόστολος Παύλος. Για τις επιστολές του που λες ότι είναι ποιμαντορικές, πράγματι αναφέρει πάρα πολλά πράγματα για τον εργάτη, για τον δούλο του Θεού, κάτω από οποιαδήποτε διακονία ή υπηρεσία αν έχει, είτε σαν διακονίες Χριστού, είτε σαν πρεσβύτερος ή διάκονος, να επιμελείται την Εκκλησία του Χριστού. Έχει χειροτονηθεί από το πρεσβυτέριο όταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο έφυγε για την
για το αποστολικό ταξίδι το δεύτερο και στη συνέχεια μέχρι το τέλος της ζωής του μαζί με τον Απόστολο Παύλο ήταν, αλλά δεν τον βλέπουμε πουθενά να κουβαλάει γυναίκα μαζί του σε όλα τα ταξίδια. Και μάλλον επειδή λέει εργάζεται όπως εγώ, μάλλον δεν ήταν παντρεμένος. Μέχρι την ηλικία των 68 ετών του Αποστόλου Παύλου που σκοτώθηκε, που τον αποκεφάλισαν, ο Τιμόθεος ήταν μαζί του. Στη συνέχεια, η παράδοση λέγει ότι βρέθηκε στην Έφεσο, όπου οπωσδήποτε θα συνεργάστηκε με τον Ιωάννη, τον Απόστολο και μαθητή του Ιησού Χριστού, ο οποίος κι αυτός, κατά την παράδοση των ανθρώπων, εργαζόταν στην Έφεσο, μέχρι που τον εξόρισαν και τον απέστειλαν στην Πάτμο. Πάλι η παράδοση λέγει ότι στην ηλικία των 90, στο 96 περίπου μετά Χριστό θανατώθηκε με μαρτυρικό θάνατο από τους Ρωμαίους. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, δεν φαίνεται ότι ο Τιμόθεος, νομίζω, αν κάνω λάθος και δεν το έχω δει, δεν το έχω καταλάβει, ας με διορθώσετε, δεν φαίνεται πουθενά ότι ο Τιμόθεος χειροτονούσε επισκόπους και διακόνους. Όμως, εάν ήταν Απόστολος θα μπορούσε. Όπως χειροτονούσε και ο Παύλος και ο Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι του Χριστού. Όμως δεν το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, μέσα στη γραφή ότι ο Τιμόθεος χειροτονούσε επισκόπους και διακόνους. Λέει βέβαια, σε ένα σημείο, ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του Τιμόθεου, «Μη επίθετε ταχαίως χείρας εις μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών, φύλατε σε αυτόν καθαρών». Που σημαίνει ότι είχε την εξουσία να επιθέτει χείρας. Είχε την εξουσία να επιθέτει χείρας σαν Απόστολος. Είχε την εξουσία, άρα να χειροτονεί ή και να προσεύχεται για τη θεραπεία των ασθενών. Σαν έχουν διακονία Ευαγγελιστού και διδασκάλου, πιθανόν. Δεν νομίζω όμως ότι φαίνεται πουθενά να χειροτονεί πρεσβυτέρους και διακόνους. Από αυτό πιθανόν να μπορεί κάποιος να πει ότι είχε αυτή την εξουσία. Ναι, την είχε κατά πάσα πιθανότητα σαν Απόστολος, Ευαγγελιστής ή διδάσκαλος που πρέπει να ήταν ο Τιμόθεος. Περισσότερα δεν μπορώ να αναφέρω και σε περισσότερα δεν μπορώ να αναφερθώ, αγαπητέ Γιάννη. Εύχομαι ο Θεός να μας εξηγήσει και στους δυο μας τα περισσότερα. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού τελείωσε και αυτή μας η εκπομπή. Θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι, μέσα από την ψυχή μου, ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού, με κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια, αλλά και εδώ στη γη, τις δύσκολες αυτές μέρες που περνάμε, σαν Έλληνες, αλλά και σαν χριστιανοί. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Thank you.